Οι συγκοινωνίες της Πάτρας πέρασαν στην ψηφιακή εποχή. Η πρώτη έξυπνη στάση άναψε στην Αγίου Ανδρέου και Γερο Κωστοπούλου, ενώ οι υπόλοιπες τοποθετούνται αλλά δεν λειτουργούν για την ώρα. Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 30 έξυπνες στάσεις. Πρόκειται για δοκιμαστική λειτουργία για την ώρα και στη μόνη έξυπνη στάση που λειτουργεί εμφανίζονται στοιχεία για μία γραμμή, την γραμμή 1 για Τερψιθέα. Θετικό το όλο εγχείρημα υποστηρίζουν οι πολίτες. Εκεί που περιμένανε, όπως λένε, στα τυφλά, τώρα θα υπάρχει μια πρόβλεψη, έστω για το χρόνο. Θα σας εξυπηρετούσε κάτι τέτοιο, ωστόσο, να ξέρετε σε πόση ώρα έρχεται το λεωφορείο. Εννοείται πως θα μάθω. Αν έρχομαι και να περιμένω, είναι δυνατό. Τώρα έφυγε το ένα, περιμένω το άλλο. Μια πρόβλεψη, όποια και ήταν αυτή, θα ήταν καλή. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, καλό θα είναι βέβαια όλα να μπουν σε μια σειρά, γιατί για να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Εμείς λοιπόν δοκιμάσαμε να περιμένουμε το λεωφορείο. Η έξυπνη στάση, όπως βλέπετε, ανεβοκατέβαζε τα λεπτά και άλλαζε τους χρόνους ανάλογα με την κίνηση και τα εμπόδια που έβρισκε το λεωφορείο στη διάρκεια της διαδρομής. Επίσης κάποιες στιγμές χάνονταν τελείως οι ενδείξεις. Φυσικά και η πρόβλεψη της έξυπνης στάσης έπεφτε μέσα, αφού ανεβοκατέβαινε ο χρόνος συνεχώς. Η ώρα είναι 1:44 και όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, το λεωφορείο της γραμμής 1 για Τερψιθέα φτάνει. Φτάνει στην ώρα του και σύμφωνα με τις προβλέψεις της έξυπνης στάσης, η οποία ωστόσο μας έσβησε 4 φορές την ένδειξη και την επανέφερε μετά από λίγα λεπτά. Δεν είναι ότι γλιτώνουμε λοιπόν την αναμονή, είναι ότι βλέπουμε πόσο θα περιμένουμε και από τις αλλαγές στους χρόνους αντιλαμβανόμαστε και αν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έξυπνο και αυτό. Η ώρα είναι 1:36 ακριβώς. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, σε ένα λεπτό πρέπει να έρθει το λεωφορείο γραμμής 1 της Τερψιθέας. Θα δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα εάν το λεωφορείο θα είναι στην ώρα του. Η ώρα είναι 1:37 και κυρίες και κύριοι, το λεωφορείο έφτασε στην ώρα του. Δηλαδή, όπως έδειχνε η έξυπνη στάση, μετά από ένα λεπτό ήταν εδώ. Έχει αρχίσει από τη Θεσσαλονίκη νομίζω αυτό. Είναι αρκετά βολικό και μου λέγανε και φίλοι μου που μένουν εκεί, σπουδάζουν, είναι πολύ καλό. Πάντως είδαμε κάποια στιγμή έσβησε τελείως η εικόνα, έσβησε η ένδειξη και είχαμε έτσι και πάλι το νούμερο ναι. Πολύ λίγο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται αυτό ή προς τι χρησιμεύει, αλλά... Μάλλον το λεωφορείο βρίσκει κίνηση ναι, και νομίζω... ο δορυφόρος παίρνει ναι, και πάλι, ναι. Υπολογίζει και πάλι και δρόμο και τον χρόνο. Ναι.